και είμαι περήφανη για τον πολιτισμό που διαφυλάχτηκε σε αυτό το μέρος. Άλλωστε είναι και η μόνη κομμόπολη στα κατεχόμενα που αντιστέκεται. Όπως γνωρίζετε. Και έχει και πολλούς εγκλωβισμένους. Βεβαίως. Γι' αυτό αντιστέκεται και λειτουργεί ακόμα ελληνικό σχολείο, ελληνικά εκπαιδευτήρια. Ακούγεται η Ελλάδος Φθόγκων Χέουσα. Πότε πήγατε τελευταία φορά? Πέρσι είχα πάει, ναι. Αντιμετωπίζει προβλήματα εκεί ο κόσμος να τηρήσει τα έθιμά του, να λειτουργήσει στην εκκλησία Εντάξει, του, να κάνει τα παιχνίδια. Είναι όπως παλιά, αφού είναι κατοχή, όπως και να το κάνουμε. Δεν έχει αλλάξει. Η ιδιαιτερότητα με τον Ριζοκάρπασο, λοιπόν, είναι ότι υπάρχουν κάποιες πασχαλινές παραδόσεις, οι οποίες αρχικά δεν υπήρχαν και σε άλλα σημεία της Κύπρου. Με την εισβολή και βεβαίως με την κατοχή, έφυγε ο κόσμος, έγινε η διασπορά στο υπόλοιπο νησί και τα πήρανε μαζί τους οι άνθρωποι. Μάλιστα. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες ακόμα και στην κυπριακή διάλεκτο. Για παράδειγμα, τα λουλούδια που ανθίζουν το Πάσχα, κάποια κρινάκια με μοβ χρώμα, ναι, που τα συναντούμε στα Σπαρτά, εμείς τα λέμε έτσι με μια ποιητική ονομασία, καλό Πάσχα. Είναι τα καλό Πάσχα? Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα τα λέμε. Είναι κάτι μοβ κρινάκια. Μάλιστα. Που φυτρώνουν στα Σπαρτά. Εκτός από αυτό όμως, έχουμε μια άλλη συνήθεια, μάλλον τεχνογνωσία είναι, να βγάζουν παραδοσιακά οι γυναίκες βούτυρο από τη μυζήθρα, την αναρή. Μάλιστα. Και αυτό είναι παντελώς αγνωστό στα υπόλοιπα χωριά της Κύπρου, αλλά και πανελλήνια, ίσως και παγκόσμια, τουλάχιστον από την έρευνα που έχω κάνει. Άρα βούτυρο από την αναρή για να χρησιμοποιηθεί πού? Μάλιστα, για να μπει στα κουλούρια μας, ναι, στα κουλούρια που κάνουμε, στις αυγωτές μας που κάνουμε, βάζουμε αυτό το βούτυρο, όχι μόνο βούτυρο, γάλα, βούτυρο, γάλα, βούτυρο, όλα τα αρωματικά, αλλά και επιπλέον βούτυρο, γάλα. Πώς λέγεται? Όλα αυτά. Τα λέμε μυλωμένα κουλούρια. Μυλωμένα κουλούρια. Από τα μύλα που σημαίνει στην κυπριακή. Με όλη τη σημασία της λέξης. Αυτά βέβαια μετά την νηστεία. Δηλαδή θα γίνει η Ανάσταση και μετά. Ναι, βέβαια. Και τις φλαούνες στο Ριζοκάρπασο λέγονται αφλαούνες. Έχουμε και σχετικά πλάνα τα οποία εντοπίσαμε με τη βοήθεια της ιστορικού της Ηλιάνας Κουλαφέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια. Βρήκαμε σχετικά Ηλιάνα. Πλάνα. Ναι, βέβαια, μάλιστα, βέβαια. Τα οποία θα συνοδεύσουν τη συζήτησή μας για να ξέρουμε και για τι πράγμα μιλάμε. Έτσι, μάλιστα, δεν είναι? Τι άλλο γίνεται εκεί στο Ριζοκάρπασο? Γινόταν μια μεγάλη πανήγυρης. Πολύ μεγάλη πανήγυρης που διαρκούσε μια εβδομάδα. Και το άλλο, το πιο σημαντικό, πέρα από τα άλλα έθιμα, όσον αφορά τη γαστρονομία, είναι το περίφημο οφτό της τερατσιάς που μόνο στο Ριζοκάρπασο γίνεται. Φυσικά μετά το 1974 το έχει γνωρίσει και η υπόλοιπη Κύπρος. Τι ακριβώς είναι αυτό, για περιγράψτε μας. Είναι άγριο κατσίκι, κατσίκι όχι μεγάλο στην ηλικία, μικρό, ναι, τα οποία, αφού έκοβαν αυτό το κρέας σε μεγάλα τεμάχια, πήρωναν το φούρνο, έβαζαν φύλλα, κλαδιά χαρουπιάς, το αλάτιζαν βέβαια, το ρίχναν μέσα και μετά έκλειναν το φούρνο με το λεγόμενο στην κυπριακή σύλλωμα. Ναι. Και όταν άνοιγα η φούρνη, ήταν μία ευωδιά, τι να σας πω. Ήταν το ξύλο της χαρουπιάς, της τερατσιάς. Και το ξύλο και το φύλλο της χαρουπιάς και ήταν ιδιαίτερη τέχνη. Χρειαζόταν μεγάλη μαεστρία για να γίνει το φτό της τερατσιάς. Εμείς οι Ριζοκαρπασίτες είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και ακόμα και στην προσφυγιά, ναι, μέσα στον ηλεκτρικό φούρνο θα κάνουμε το φτό της τερατσιάς. Φυσικά δεν θα είναι το ίδιο, αλλά έχει ένα άρωμα που βέβαια η γεύση, όπως γνωρίζετε και μέσα από τη λογοτεχνία, ό,τι μας ταξιδεύει. Βέβαια, είναι φορέας μνήμης και η γεύση, μάλιστα, και η μυρωδιά. Και μας προεκτείνει έως τον παράδεισο. Που η πόσο καλό είναι το αυτό της τερατσιάς. Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχω δοκιμάσει, είναι και οι μνήμες, από το Ιμάρτο. Ναι, μπορούμε κάποια στιγμή να διευθετήσουμε. Υπάρχει μια ριζοκαρπασίτικη ταβέρνα στη Λάρνακα. Να σας προσκαλέσουμε να το δοκιμάσετε. Είμαι μέσα. Αλλά εκτός από αυτό, έχουμε και τα αυγά μας που κάθε Μεγάλη Πέμπτη τα βάφουμε. Έτσι, γίνονται όχι με ριζάρι, το ριζάρι είναι άγνωστο στο Ριζοκάρπασο, αλλά με βαφή της θάλασσας. Τι είναι αντίστοιχο? Χλωρίδα της θάλασσας. Είναι σαν ρίζες, κάτι μαυροκόκκινες ρίζες, τις βγάζουν από ειδικά
ειδικές ακτές του ριζοκαρπάσου, δεν ήταν σε όλη γύρω-γύρω την υπάρχει αυτή. Αλλού. Δεν υπάρχει αλλού πρόσβαση. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει. Πολύ πιθανό να υπάρχει. Α, δεν αξιοποιείται όμως. Πολύ πιθανόν. Τουλάχιστον στη Μόρφου, ξέρω, χρησιμοποιούσαν το ριζάρι. Ναι, ναι, ναι. Ή σήμερα τις χρωστικές αυτές. Του εμπορίου. Αλλά εμείς και ακόμα και τώρα προσπαθούμε να προμηθευτούμε από εγκλωβισμένους και όπως λέω ποιητικά σε ένα κείμενο μου και πραγματικά τώρα που το σκέφτομαι μου προκαλεί και συγκίνηση, ότι το ιόδιο, γιατί έχει ιόδιο αυτή η χλωρίδα της θάλασσας, όπως βάφονται τα αυγά στην κουζίνα, όπως έτσι διαχέεται, είναι σαν να προεκτείνομαι έως το ριζοκάρπας. Αυτά όλα τα έθιμα και όλες αυτές τις παραδόσεις, οι νεότερες γενιές θα τις ακολουθούν, υπάρχει κάποιος να τις μεταλαμπαδεύσει. Υπάρχει δέκτης, ενδιαφέροντα. Τουλάχιστον οι ριζοκαρπασίτες, για να σας πω την προσωπική μου εμπειρία, είναι πολύ δεμένοι με αυτά τα έθιμα. Mm-hmm. Πάρα πολύ δεμένοι. Δηλαδή μπορεί να μην βρουν εύκολα βούτυρο της αναρής, γιατί είμαστε πλέον εκτοπισμένοι, πρόσφυγες, αλλά θα αγοράσουμε ένα βούτυρο καλής ποιότητας για να βάλουμε στα μυλωμένα μας, για να είναι μυλωμένα κουλούρια. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά είναι πολύ ωραία και είναι πολύ σημαντικό η παράδοση να διατηρείται και να πηγαίνει στις επόμενες γενιές. Γιατί είναι ένας συνδετικός κρίκος του παρελθόντος με το παρόν και βεβαίως με το μέλλον. Βεβαίως. Και όποιος ξεχνά από πού ξεκίνησε, έτσι, δεν πηγαίνει πουθενά. Δεν ξέρει και πού να πάει. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να σας πω εγώ ότι ως ιστορικός ερευνήτρια, που ήμουν στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, είχε συγκροτηθεί γύρω στο 1990, έγινε συγκρότηση του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης των Κατεχομένων Περιοχών της Κύπρου και πρέπει να σας πω ότι δούλεψα 2 χρόνια σε προσφυγικούς συνοικισμούς για να μιλώ με όλους αυτούς τους πρόσφυγες. Περισσότεροι είχαν φύγει, ναι, βέβαια. Και διασώσαμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά κι εγώ ως ιστορικός δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να γράφω, να δημοσιεύω, mm-hmm, να κάνω έρευνα. Και πιστεύω ότι προσέφερα στον τόπο μου και προσφέρω διασώζοντας αυτά τα στοιχεία και την κάθε μικρή λεπτομέρεια, τοπονύμια, συνήθειες, χλωρίδα, πανίδα, τα πάντα. Να ταξιδέψουμε λίγο πίσω και να δούμε ποια είναι η πιο έντονη ανάμνηση που έχετε από Πάσχα το ριζοκάρπα σου. Κοιτάξτε να δείτε, το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Πώς και πώς το περιμένουμε. Ναι. Το ριζοκάρπας ήταν γεμάτο από περιβόλια. Φυσικά τα υλοτόμησαν οι έπικοι, ναι, δυστυχώς. Ναι. Μοσκοβολούσε ο τόπος. Αλλά μια έντονη έτσι ανάμνηση που έχω, πέρα από τις γιορτές, μοσκοβολούσε ο τόπος, μύριζαν οι φούρνοι όταν άνοιγαν για να βγάλουν τις αυγωτές, να βγάλουν τα αμπυλωμένα κουλούρια. Ήταν το αυτό της τερατσιάς, ήταν η ομορφιά, ήταν όλη η κατάνοιξη. Ήταν, ορίστε. Παιχνίδια. Παιχνίδια δεν θυμάμαι να έχω έντονες μνήμες από παιχνίδια. Πιο πολύ στη γαστρονομία μας. Αλλά θυμάμαι το κάψιμο του Ιούδα, που είχαμε μία ωραία συνήθεια. Οι μητέρες μας όταν ήμασταν μικρές, μας έκαναν τους λεγόμενους μάρτιδες, έτσι. Ναι, ναι. Κόκκινο άσπρο. Ναι, για να μην μας πιάσει ο ήλιος. Ναι. Και αυτά τα πετούσαμε όταν έκαιγαν τον... Α, και τα καίγατε μέσα στη φωτιά του Ιούδα. Ναι, ναι. Μάλιστα, βέβαια είναι επικίνδυνα αυτά σήμερα, ξέρετε. Έτσι γίνονται ολόκληρες εκστρατείες για τις λαμπράκες. Εντάξει, δεν μιλούμε για τις κροτίδες. Μιλούμε, ναι, που μάζευαν τα ξύλα για να κάψουν τον Ιούδα που ήταν προδότης. Mm-hmm. Σωστό, σωστό. Και βεβαίως, κάτσε μια λεπτομέρεια, ότι πήγαινα μικρή με τη μητέρα μου, γιατί είναι κάτι που δεν το γνώρισα μετά στις ελεύθερες περιοχές, σε μια ενορία του ριζοκαρπάσου που λέγεται Ανάβρηση, όπου αναβρίουν τα νερά, ήταν πλούσια σε νερά και περιβόλια, για να πάρει κουμανταντάδες, που οι κουμανταντάδες είναι σχεδόν άγνωστοι στην υπόλοιπη Κύπρο, είναι ένα είδος εσπεριδοειδούς που μοιάζει σαν τα κυτρόμυλα, τα νεράντζια, πιο μεγάλο, με πιο ανώμαλη φλούδα. Μάλιστα. Τρώγεται από μέσα, δεν είναι πικρό όπως το κυτρόμυλο και το κάναμε γλυκό. Και αυτό ήταν πιο ωραίο και από το κυτρόμυλο, πιο ευωδιαστό. Τώρα υπάρχει αυτό.
Ψάχνοντας βρήκα ότι υπάρχει ένα δέντρο σε μια μονή πάνω στον Άγιο Παντελεήμονα. Θα πρέπει να βάλετε τους γεωπόνους να το κάνουν ένα παραγωγή, ναι, για να διασωθεί. Ναι, τώρα έχουν ξεκινήσει και μάλιστα επειδή είναι μεσαιωνικό, είναι μια διασταύρωση που την έχουν φέρει μάλλον οι υπότες την εποχή της Φραγκοκρατίας. Γι' αυτό λέγεται και κουμανταντάς, εξού και κουμανταρή από την κουμαντερή, έτσι, της διοίκησης των υποτών, και είναι πολύ έτσι στη μνήμη μου, το θυμάμαι. Μάλιστα. Πολύ έντονα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις μνήμες που μας μεταφέρατε. Σχεδόν μυρίσαμε το αυτό με το... Τι ωραία. Ναι. Οπότε περιμένουμε την πρόσκληση για να έρθουμε να δοκιμάσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Να κάνουμε εμπειρική δημοσιογραφία. Πολύ ευχαρίστως. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα ρεπορτάζ και επιστροφή εδώ. Η επίρρηψη ευθυνών.